αποτελέσματα, ένα Τζιβιαρεάλ και ένα τώρα με την Καβάλα, που ακολούθησαν δύο αρνητικά. Αρνητικά λέγοντας, δεν μπορείς να είσαι ΠΑΟΚ να κερδίζεις τον Ιορδαϊκό στο 120 για το κύπελο. Εντάξει, με κοίταξε, Νίκο, και δεν μπορείς να κερδίσεις τον Εργοτέλη στο 93 ναι, εντάξει, με πάσα σπόντα. Νίκο, αυτό να μην το ξεχνάμε για το Χάβο. Δηλαδή λέμε ότι είναι ανακάμπτη. Πέμπτο αποτέλεσμα βέβαια. Η τύχη σε όλα τα παιχνίδια. Σύμφωνοι, ανακάμπτη. Τα παιχνίδια διαρκούν μέχρι να σφίξει ο διαιτής. Ανακάμπτη. Άντε πες με τον Εργοτέλη, οκ, okay, είναι τύχη. Έκανε το σούπερ. Και με τον Ιορδαϊκό ήταν το παιχνίδι σε ένα βούρκο. Είδαμε ότι ο Άρης αποκλείστηκε από τα Τρίκαλα. Υπήρχαν και άλλες εκπλήξεις. Είπαμε ο Διαγόρας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είπα για τον Διαγόρα, έπεσα μέσα. Το συζητούσαμε, θα περάσει. Θα περάσει ο Διαγόρας, πέρασε. Δηλαδή, εντάξει, το κύπελλο είναι μια περίπτωση περίεργη. Μην ξεχνάς ο Πανσεραϊκός πριν δύο χρόνια έχει αποκλείσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Το κύπελλο είναι μια περίπτωση. Όχι, εντάξει, που ανέφε... οι μεγάλες ομάδες παίζουν με μικρότερες. Εγώ το αναφέρω απλά ότι πιστώνεται βέβαια στα... η ανάκαμψη του ΠΑΟΚ στο Χάβο, αλλά εμφανίστηκαν ναι. και δύο παιχνίδια τα οποία. Ναι, είναι. Νίκο, αυτή την άποψη και μόνο. Ξέρεις καλά ότι το ποδόσφαιρο είναι να σε θέλει κιόλα. Εδώ η Ελλάδα πήρε ένα γύρο από εκεί που δεν το περίμενε κανένα. Όχι, ρε, γιατί δεν το περίμενε κανένα. Είναι να σε θέλει, να έχει και την τύχη, να υπάρχει και η συγκυρία. Εγώ να... το είχα πει πριν ξεκινήσει το Europe. Ότι θα το πάρει. Ότι θα το πάρει, το είχα πει. Το είχα πει σε ένα φίλο μου. Όπως είπες εσύ, παιδί μου, το αστέρα με τον Πανσεραϊκό, γι' αυτό το λέω. Από εκεί και πέρα υπάρχει πορεία στην Ευρώπη που κέρδισε μια ομάδα πολύ δύσκολη. Μια ομάδα που βρισκόταν 10 αγωνιστικές αίτητοι. Και βρίσκεται στην καλύτερη θέση στον όμιλο, έτσι, αυτή τη στιγμή. Που θα μπορούσε να βρίσκεται. Ναι, ναι, ναι. Είναι στην ίδια θέση μαζί με την Δυναμό. Ακριβώς. Νομίζω. Και μια Βιγιαρεάλ, συγγνώμη, κιόλας που έκανε ανατροπή στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Το πιο σενάριο, το πιο ανέλπιστο σενάριο, έτσι. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, θα έλεγα αυτό. Για την ευρωπαϊκή πορεία. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς. Λίγο φέτος ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά έχει δείξει πρόσωπο. Είναι η ομάδα που έχει φέρει τους περισσότερους βαθμούς φέτος στην Ευρώπη. Λίγο ο ΠΑΟΚ φέτος ευρωπαϊκά, δεν ξέρω, οι ποδοσφαιριστές μέσα το έχουν αντιληφθεί αλλιώς. Δεν ξέρω πώς το έχουν δει το ευρωπαϊκό. Νομίζω και το θέλουν πιο πολύ. Και ο Άρης έχει καλό πρόσωπο. Που... Άσχετα, εντάξει, άσχετα το παιχνίδι το τελευταίο. Ναι. Αλλά ίσως μέχρι τώρα παίρνουν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν είναι τέτοιο. Αλλά δεν παίζουν καλά στην Ελλάδα. Δηλαδή δυσκολεύονται λίγο εκεί. Γι' αυτό λέω να δούμε πώς θα εμφανίζονται οι ομάδες. Έτσι, πόσο διάρκεια θα έχουν και πόσο κοιλιά θα κάνουν. Ναι, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε και την πολυτέλεια να κάνει το αυτό που λέμε το rotation στο εξωτερικό. Ακριβώς, ναι, άμα δεν υπάρχει πάγκο, δεν. Δηλαδή, βλέπει, παίζει μια Arsenal, παίζει μια Liverpool στην Αγγλία. Έχουν δύο και τρεις εντεκάδες έτοιμες. Ναι, βάζει ο προπονητής μέσα, ας πούμε, βάζει 3, 4, 5, 17 χρόνους μέσα, αλλά δεν του λέει κανένα τίποτα. Εδώ μπορεί να βάλει, ας πούμε, άσε το Χάβο, ας πούμε, έτσι, από τον όνομα, ο Κούπερ, ας πούμε. Μπορεί να βάλει 5-17 να τον φάνε. Ακριβώς. Οποιοδήποτε. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να βάλει κανένα. Ούτε στον Ολυμπιακό. Κανένα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί ακριβώς είναι άλλη νοοτροπία μας και άλλο το σκεπτικό μας. Ναι, αλλά ξέρεις από το 60 τι λέμε. Κουράστηκε λέει η ομάδα. Άλλαξε τον. Ποιο να βάλει. Αφού ήδη και ήδη παίζουν. Δεν μπορεί δηλαδή. Δεν έχουμε αυτό το λέμε το βάθος του πάγκου που έχουν άλλες ομάδες. Πάντως τώρα, μιας και αναφέραμε αυτό που λέμε στο 60 και αυτά που ακούγονται τις κερκίδες, θα σταθούμε λίγο μετά το επόμενο μετά το διάλειμμα. Να αναφέρουμε έτσι τα της κερκίδας και την κρίνια που έρχεται όταν η ομάδα δεν πάει καλά και τα σχόλια που ακούγονται και όλοι οι προπονητές της κερκίδας και κάνει αλλαγές και κάνει πάντοτε, αυτό. Ναι. Είναι λίγο πράγματα τα οποία... Αυτό υπάρχει πάντοτε. Θυμάσαι και πέρσι σε πάρα πολλές εκπομπές είχα πει ότι ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε το καλό ποδόσφαιρο ή το αποτέλεσμα. Δηλαδή... Θες το καλό ποδόσφαιρο, ωραία. Θα παίζει η ομάδα σου πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά θα έρχεται 0-0. Θα γκρινιάξεις ή θα γκρινιάξεις. Άντε δεν γκρινιάξεις στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο θα γκρινιάξεις, θα βάσεις τα σίδερ. Θα πεις τι με νοιάζει που παίξεις, εγώ το αποτέλεσμα θέλω. Θα παίξει άθλιο ποδόσφαιρο, θα κερδίσει 1-0, θα πεις 1-0 αλλά παίξαμε άθλια. Ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και τα δύο θέλουμε. Κοίταξε, κανονικά όταν κάνεις προαθλητισμό και πας να τερματίσεις σε μια καλή θέση ή να πάρεις ένα τίτλο, νομίζω αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι όλο το αποτέλεσμα. Νίκο, εντάξει, και η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι παιχνίδια που ψέρνονται. Ακριβώς. Και τα παίρνουν περπατώντας. Με μισό μηδέν, αν μπορούσε να πάρουν το μάτς, ακριβώς, να το πάρουν. Δηλαδή, είναι περιπτώσεις τις οποίες δεν μπορείς να. Φυσικά το καλύτερο θα είναι να συνδυάσεις καλή εμφάνιση με αποτέλεσμα. Γίνονται όμως και πόσες φορές το έχουμε δει αυτό στην Ελλάδα. Σπάνια. Παίζουμε σε μια ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καμία.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο πρόσωπο, αλλά νομίζω. Ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω, είμαι ακόμα επιφυλακτικός. Στο πρώτο τεστ δεν τα πέρασε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αυτό που είπα και εγώ στην αρχή. Νομίζω, θέλω να το δω στα ζόρια. Νομίζω, λέω Μυραλάς. Αν ο Μυραλάς δεν υπήρχε παράδειγμα, ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίχτες και αυτές τις προσθήκες που έχει κάνει τώρα, τι θα παρουσίαζε. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, άμα βγάλουμε τώρα το Ολυμπιακός Πανιώνιος, να δούμε. Να, από αυτό θα έλεγα τώρα, να δούμε λίγο τα στατιστικά. Άμα βγάλει τα 5 γκολ και όλες οι ενέργειες που γίνονται είναι από το Μυραλάς. Δηλαδή, χωρίς το Μυραλάς, ο Ολυμπιακός πού εμφανίζονται όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές που έχει κάνει. Πού είναι ο Φουστέρ, πού είναι ο Ορτάδο, ο Μπαγκάς, εντάξει, τώρα είναι τραυματίας, έχει μια θλάση ο άνθρωπος. Okay, πού είναι ο Πάντελιτς. Αυτό που για τους τραυματισμούς θα το. Πού είναι ο Ριέρα που ήδη στον Ολυμπιακό προβληματίζονται με την ευκαιρία να πούμε απόδοσή του. Βλέπουμε την κάρτα εδώ και τα πολλά λάθη κατέρωθεν. Ο οποίος ο Ολυμπιακός κάνει παραδοσιακά λάθη. Δηλαδή, ναι. Σε κάθε αγωνιστική, αν πάρουμε τις, αν κάνουμε μια συγκριτική κάρτα από την πρώτη ως την ένατη αγωνιστική, τα λάθη του είναι πάντοτε πολλά. Είναι πάντοτε πολλά. 54 σε αυτό το παιχνίδι, όπως και πολλά είναι τα σουτ. Έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός φέτος. Κάνει πολλά σουτ, πάρα πολλά σουτ, πάνω από 10 σουτ σε ναι, κάθε παιχνίδι. Έχει και πολυφωνία στην επίθεση. Με την Ζάντη είχε 14, εδώ είχε 17. Και πολυφωνία στην επίθεση. Δεν είναι ότι να πεις ότι σκοράρει ο καθαρόιμος επιθετικός της ομάδος. Εντάξει, σκοράρουν πολλοί παίχτες, οπότε. Εντάξει, καμιά φορά αυτή η πολυφωνία μπορεί να είναι και καλή, μπορεί να είναι και κακή. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα ο Πάντελιτς που ήρθε ως όνομα στον Ολυμπιακό. Δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα και αυτά τα αναμενόμενα που περιμένουμε. Μέχρι στιγμής έχει 424 λάθη ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Και ακολουθεί ο Αστέρας με 3,94. Πρώτος σε λάθη ο Ολυμπιακός. Σου λέω δηλαδή, το έχω παρατηρήσει, είναι τα δύο του χαρακτηριστικά. Κάνει πολλά λάθη και πολλά σουτ. Τώρα, ποια ομάδα θα το εκμεταλλευτεί αυτό και θα μπορέσει να του δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή θα εκμεταλλευτεί τα λάθη του και θα προσέξει τα σουτ που κάνει γιατί σουτάρει αρκετά. Σουτάρει από τον άξονα έξω από την περιοχή. Ναι. Και με εκτός περιοχής όπου βρεθεί, αλλά κυρίως εκτός περιοχής τα επιχειρεί. Εκεί προσπαθούν να φτιάξουν ένα τριγωνάκι στον άξονα, στα όρια της μεγάλης περιοχής και προσπαθούν εκεί να περάσουν την μπάλα με κάποια κάθετη για να περάσει μπάλα μέσα στην περιοχή. Νομίζω πάντως το κυριότερο είναι αυτό που είπες. Ότι δεν έχει ακόμα περάσει εκτός του Παναθηναϊκού και του Άρη, δεν έχει περάσει ακόμα σημαντικό τεστ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι τη μεθεπόμενη αγωνιστική παίζει με τον Πάουκ στο Καραϊσκάκη. Ναι. Μετά την ΑΕΚ. Πάλι, αν μπορούμε να πούμε εκτός Καραϊσκάκη, πώς μπορεί να εμφανίζεται ο Ολυμπιακός. Εντάξει, εντός Καραϊσκάκη, άμα βγάζει την περσινή χρονιά, μέχρι τώρα τα παιχνίδια δεν τα παίρνει. Εκτός Καραϊσκάκη δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι. Και ένας Μυραλάς, να τονίσουμε πάλι, επειδή συζητάμε γι' αυτό, είναι ότι είναι και ιδανικός. Από? Άμα δεν κινηθεί ο Ολυμπιακός, ναι. Δηλαδή να το πάρει, θα έχει πρόβλημα. Θα επιστρέψει πίσω. Ναι, οπότε. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα διαβάζω και δηλώσεις του μάνατζερ που. Ελάτε, πάρε τον. Λέει, ναι, και έχονται οι υπόλοιποι. Εντάξει, ναι. Λογικό. Ο άνθρωπος τη δουλειά του θέλει να κάνει, έτσι. Τον πελάτη του. Το συμφέρον του πελάτη θέλει να προσπίσει. Ξέρει ότι υπάρχει χρήμα στο Ολυμπιακό, αλλά μόνο τώρα. Γιατί να μην το πάρει στο κιόλας και να μην. Όχι, εντάξει, ο παίκτης αντικειμενικά παρουσιάζει καλό πρόσωπο. Το Μάη παραλιακή είναι πανέμορφη. Είναι μέχρι να τη μάθει τώρα, κατάλαβες. Στα πρώτα βήματα τώρα, ναι. Τώρα ήρθε αγνώστη στην Ελλάδα να παίξει ποδόσφαιρο ρεξάτος. Κατάλαβες. Οπότε σου λέει, άμα έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι και έτσι και ανοίξουν τα μαγαζιά. Πάντως είναι και αυτός ένα λόγος που παίζει Σάββατο Ολυμπιακός. Ποιος εννοείς? Δηλαδή παίζει Σάββατο το παιχνίδι σου, τελειώνεις, κερδίζεις, βγαίνεις το βράδυ να πεις το ποτάκι σου έξω. Χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος τώρα. Να μην σε δούνε οι θαμώνες εκεί να συγκρίνει. Να σε δούνε, μα υπάρχει ρεπό την Κυριακή του άλλου. Μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Ναι, μπορούμε να ξενυχτήσουμε ακριβώς. Ναι, μπορούμε να ξενυχτήσουμε. Ενώ μετά Κυριακή τώρα στη ζούλα πού να βγεις τώρα, που δεν μπορείς να βγεις. Ναι. Θα σε αποστολή, θα σε ξενοδοχείο. Κοίταξε επίσης, μην ξεχνάς ότι λείπει βασική μονάδα. Ποιος? Ξεναγού του Ολυμπιακού στα μαγαζιά. Ντιόγκο. Αυτή τη στιγμή λείπει. Και Διόγκο και Τζιοβάνι. Έλειπε παραδοσιακά και άλλη μονάδα ο οποίος έβγαλε τον Διόγκο στην παραλιακή. Ο Νέρι Καστίγιο. Και παραδοσιακά ο Νέρι. Πάει έτσι. Και ο Νέρι και ο Τζιοβάνι. Άμα το προσέξεις, πάει παραδοσιακά. Καστίγιο βγάζει τον Διόγκο, ο Διόγκο βγάζει τους άλλους, φεύγει ο Διόγκο τώρα. Παρουσιάζει καλό. Με τον Κοβού τι έγινε τώρα, δεν τελείωσε έτσι το θέμα. Εντάξει, ο Κοβού έχει το πρόβλημα έτσι εκεί με τα ποτά του και με τα ξενύχια, τα παρασταρτήματά του και αυτός. Μετά πέθανε και ο πατέρας του και έγινε και αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω βέβαια. Περιμένουμε να δούμε. Είναι λίγο απογοήτευση τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντως διαβάζω ότι περιμένουν τον Ιανουάριο να βρουν ομάδα να το δώσουν. Να βρουν ομάδα να το δώσουν.
Εντάξει, και ένας Παναθηναϊκός που έχει και πρόβλημα, έτσι. Σήμερα στο μάτς που τον είδα, εμφάνισε πρόβλημα δηλαδή στο παιχνίδι του. Μια ομάδα κουρασμένη, να μην μπορεί να κάνει παιχνίδι. Ζιλμπέρτο σε αυτή την ηλικία που είναι, αλλά γεμάτη χρονιά, με Μουντιάλ και συνεχόμενα παιχνίδια καλοκαιρινά. Δύσκολο, νομίζω ότι εντάξει. Και κάπου για το μάτος διάβασε τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, αν υποτεθεί. Δανεικό είναι αυτό. Ναι, αν υποτεθεί τώρα ότι. Στη Βραζιλία κάπου, ε. Ακριβώς. Ναι, αν υποτεθεί ότι ο Ζιλμπέρτο, παράδειγμα, λογικά δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει μέχρι πότε στον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο ακόμα. Είναι η ίδια ακριβώς θέση με το μάτος. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίζουν να ξυπνάνε λίγο στον Παναθηναϊκό και να τη δουν λίγο την ομάδα καλύτερα τώρα τον Ιανουάριο που έρχονται μεταγραφές, γιατί δεν τους βλέπω καλά. Και άμα δεν είχαν και ένα Λάζαρο έτσι που αναστήθηκε που λένε όλοι, Χριστοδουλόπουλο, θα έχει πρόβλημα. Ο Λάζαρος, ε. Ναι, ακριβώς. Τι λέει, παιδί. Αυτό, πού είναι αυτό το παιδί. Γι' αυτό λέμε αναστήθηκε και αναστήθηκε αρχής γνωμένης από τον ντέρμπι. Ξέρεις τον Παναθηναϊκό ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο Ντάνιο Φερνάντες, πού βρίσκεται. Δηλαδή, και ο οποίος, συγκριτικά με τον Τζόρβα, ο οποίος, είναι πέντε κλάσεις ανώτερος για μένα. Ο οποίος αναφέρθηκε, μιας και αναφέρθηκες, ήταν εκτός αποστολής σήμερα, στο σημερινό μάτς. Διάβαζα λίγο τις συνθέσεις εκεί, έβλεπα. Για ποιος έπαιζε τώρα, Μονιόμπλας, δεύτερος. Όχι, έχει τον Καρνέζη. Τον Καρνέζη. Ναι, ένα παιδί από τις ακαδημίες που έχει. Δεύτερο αναπληρωματικό. Δεν πάνε καλά μάλλον τα πράγματα, ε. Δεν ξέρω, τώρα μην κάνουμε και εμείς εικασίες. Μάλλον είναι για να φύγει τον Ιανουάριο. Το οποίο το παιδί νομίζω έπαιξε δύο μάτς. Ένα μάτς. Ο Φερνάντες, δεν ξέρω. Ένα. Ναι, ένα ή δύο. Έπαιξε ένα, νομίζω στα φιλικά έχει παίξει. Επίσημα έχει παίξει. Έπαιξε και επίσημα. Έπαιξε και επίσημα. Κύπελλο, δεν ξέρω κάτι. Νομίζω να έχει. Τέλος πάντων, νομίζω δεν θυμάμαι και εγώ. Νομίζω ένα ή δύο. Αν όχι δύο, ένα πρέπει. Πάντως, προσωπικά εγώ έτσι, γιατί έχουμε εικόνα για τον Φερνάντες έτσι, ναι, και ναι, από τον Ηρακλή και από τον Μπάουκ που ήταν. Είναι τουλάχιστον πέντε κλάσεις ανώτερος από τον Τζόρβα. Μα ξεστή, δεν το συζητάμε. Έγινε βασικός ο Τζόρβας και έφυγε ο Γκαλινόβιτς, ο οποίος ο Γκαλινόβιτς αυτή τη στιγμή διαπρέπει στην καβάλα. Μα ο Γκαλινόβιτς είναι και τραντο κερδό του φλακάρα, δύο μέτρα. Κάνει παιχνίδια. Βέβαια, όχι αστεία. Έχει δώσει βαθμό στην καβάλα. Ναι, δεν ξέρω τι παίχτηκε και αν ήθελα να τον φάνε. Γιατί όντως είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα από αυτά που διαβάζαμε το καλοκαίρι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει μια παράδοση αυτά. Δηλαδή, άμα θέλει να σε φάσει, σε τρώει, δεν το συζητάει. Σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο στην Παναθηναϊκό. Ναι, και αυτό, αλλά... και αυτό που λες, ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει, το κολλάει αυτό. Μέσα σε μια νυχτή που λένε, φεύγεις και βρίσκεσαι στα τάρταρα. Πάρα πολλά παραδείγματα όλων των ομάδων που εκεί πέρα που είσαι ο καλύτερος παίκτης, κάνεις ένα παιχνίδι χάλια και μετά σου βρίζουν όλο το γενεαλογικό δέντρο. Ναι, έτσι, έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, αλλά μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Δηλαδή, ούτε ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Τόσο πολύ καλό είναι ο Τζόρβα που για μένα. Να δούμε λίγο τη συνέχεια. Γιατί είναι όντω δηλαδή, περίεργο πράγμα. Από ένα παράδειγμα, με σχέση με το Σιφάκι, εγώ νομίζω δίκαια παίζει ο Σιφάκι στην Εθνική. Είναι καλύτερο ο Σιφάκι για μένα. Τζόρβα, όλα τα μάξια. Τώρα που πιάσαμε του θεματοφύλακε και ο Χαλκιά λείπει από τον Πάουκ. Ο Χαλκιά, ναι, ο Χαλκιά. Ναι, αλλά ο Κρέση αυτή τη στιγμή. Από τότε που τραυματίστηκε, έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Νομίζω ότι ήταν το. Και έχει πάρει εξίσου και τον, είχε και το τον αστέρι, αέρα πλέον των παιχνιδιών, έτσι. Είχε το αστέρι ο Κρέστης. Εκεί εντός εισαγωγικών να τραυματιστεί ο Χαλκιάς με τη Φενέρ τότε και να πάρει τα ενία. Ναι, είναι αυτό που είπαμε. Είναι να σε θέλει. Είναι να μπει μέσα, να σε πάει και λίγο το παιχνίδι. Ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα το τελευταίο, έτσι. Και επανερχόμαστε. Τελευταίο να επανέλθουμε να δούμε και στιγμιότυπα γκολ. Δράση ακριβώς. Πράσινο λίγο χορτάρι, λίγο πράσινο χρώμα. Ναι, λίγο γιατί να δούμε... το παρακάνουμε. Γιατί μέχρι τώρα έτσι, με το σκηνικό μας όλο πορτοκαλί βλέπουμε. Ωραία, επανερχόμαστε.